Κύριε Χαγιόγλου Κώστας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος. Είμαστε εδώ γιατί εδώ και 3 εβδομάδες παρακολουθούμε καθημερινά τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τα φαινόμενα βίας να μιλούν είτε σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, είτε στον εισαγγελέα, είτε στα social media. Είμαστε εδώ γιατί εδώ και 3 εβδομάδες τόσο ο Υπουργός Πολιτισμού όσο και ο Πρωθυπουργός κοφεύουν. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε μενδόνι παρετήσου. Δεν χρειάζεται ο πολιτισμός άλλους υπουργούς σαν τη μενδόνι. Το σκεπτικό σας ποιο είναι? Το σκεπτικό μας είναι ότι συμβαίνουν πράγματα, οι άνθρωποι καταγγέλουν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, οι άνθρωποι καταγγέλουν παραβιαστικές συμπεριφορές με πολλούς θύτες. Αποκορύφωμα τα τελευταία που έχουν ακουστεί με τις παραπομπές στον εισαγγελέα και ο υπουργός κοφεύει. Υπάρχουν δημοσιεύματα από τις 6 Φεβρουαρίου. Από τις 6 Φεβρουαρίου έχουν περάσει 3 εβδομάδες και ο υπουργός δεν φρόντισε να κάνει το αυτονόητο. Να προσφέρει αμέριστη στήριξη στα θύματα, σε αυτούς που αποφασίζουν να μιλήσουν, νομική υποστήριξη, για να σταματήσει όλη τη φημολογία και όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν με τηλεφωνήματα να ξαναβγάλουν ένα πέπλο σιωπής. Κάνουμε έκκληση να σταματήσουν τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Στην ΠΟΦΑ έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες? Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Εμείς προστατεύουμε οποιονδήποτε έχει να πει και να καταγγείλει πράγματα κατάχρησης εξουσίας, παραβιαστικές συμπεριφορές. Εμείς σαν σωματεία, είτε μιλάμε για το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, είτε μιλάμε για την ΠΟΘΑ, είτε μιλάμε για το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, εμείς είναι καταφύγιο τα σωματεία. Τα σωματεία λειτουργούν για να προστατεύσουν τα μέλη τους, για να μπορέσει να βγει η περιπόθητη κάθαρση στο χώρο, για να πάμε σε μία, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί στο θέατρο δεν είμαστε όλοι τέτοιοι. Γιατί το θέατρο πρέπει να αναπνεύσει. Τα μέλη σας που βαρύνονται με τις καταγγελίες? Τα μέλη μας υπάρχουν πειθαρχικά συμβούλια, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν όργανα, τα εξετάζουμε με προσοχή, με χειρουργική ακρίβεια, διότι ξέρετε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μια μεγάλη προσοχή. Τα σωματεία έχουν ως πρώτο κανόνα την εχεμήθεια, το συνδικαλιστικό απόρριτο, διότι όταν κάποιος εμπιστεύεται κάτι, ανοίγει την ψυχή του για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, οφείλουμε ως σωματεία να σταθούμε δίπλα τους και να τους συμβουλέψουμε, να τους σταθούμε, να τους παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη κατά τα.